Ο κύριος αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή είναι το Ιράν. Σε περίπτωση επιθετικότητα από του Αμερικανού και του συμμάχου του Ισραηλινού, η Τεχεράν υπόσχεται να μπλοκάρει τα στενά του ορμού, διακόπτοντα την παροχή του 1 πέμπτου τη παγκόσμια διαμετακόμιση πετρελαίου και ταυτόχρονα βυθίζοντα όσα αεροπλανοφόρα του πολεμικού ναυτικού των ΙΠΑ χρειάζεται. Οι πρόσφατε επιθέσει σε δεξαμενόπλιο πετρελαίου στον κόλπο του Όμαν ενισχύουν την ανάγκη να αποκατασταθεί ένα εξαιρετικά ορατό ναυτικό αποτρεπτικό μέσο τον ΙΠΑ στη Μεσανατολή. Η απέτηση διατήρηση τη παρουσία των Μεταφορέων στη Μέση Ανατολή είναι ένα κρίσιμο μέρο μια ευρύτερη στρατηγική εθνική ασφάλεια, στην οποία τα παγκόσμια συμφέροντα ασφαλεία των ΗΠΑ απαιτούν μια παγκόσμια παρουσία δύναμη. Τώρα, όσον αφορά τα πιθανά μέσα καταστροφή του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στο Ιράν, βασίζονται στου πυράβλου Ζουλφικάρ με εμβέλεια 700 χιλιόμετρων. Είναι γνωστό για αυτό τον πυραύλο ότι είναι ανάλογο του κινέζικου αντιπλοϊκού πυραύλου DF-21D, Ντόν Φέγγ 21, d Don 21 ομω οι δυνατότητε του ιρανικού πυραύλου είναι αρκετά κατώτερε από τι κινέζικε και η Τεχεράνη αντιμετωπίζει γενικά προβλήματα με τον προσδιορισμό του στόχου. Ναι, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει κάνει μεγάλα βήματα στην ανάπτυξη του πυραυλικού τη προγράμματο, άλλωστε η ακριβία των χτυπημάτων κατά τη Αμερικανική στρατιωτική βάση στο Ιράκ ήταν εντυπωσιακή. Αλλά είναι άλλο να χτυπά ένα ακίνητο αντικείμενο και άλλο πράγμα να χτυπά σε έναν στόχο που κινείται με ταχύτητα 30 κόμβων όπω ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο σε έντολη μαχή. Επίση, η Τεχεράνη ενδιαφέρεται για την αποκτήση ενό πολιτικού δορυφόρου Κάνο πους Β από τη Ρωσία, ο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για αναγνώριση στη Μέση Ανατολή αλλά και για προσδιορισμό στόχων. Είναι αλήθεια ότι οι δυνατότητε ενό μόνο δορυφόρου θα είναι πολύ περιορισμένε. Τα προηγούμενα δίνουν τη βάση για να συμπεράνουμε ότι οι δηλώσει σχετικά με την ικανότητα του Ιράν να βυθίζει αεροπλανοφόρα του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η αξιόπιστη αναπτυσσόμενη στρατιωτική ικανότητα μια ομάδα κρούση αερομεταφορέα παρέχει πραγματικέ επιλογέ για τους Αμερικανούς. του Αμερικανού. Οι πληροφορίε του περασμένου μήνα υποδηλώνουν ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να κινηθεί εναντίον στα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καταδεικνύοντα πω η απουσία τέτοιων δυνάμεων ενθαρρύνει το Ιράν. Το Ιράν είναι επί του παρόντο ανίκανο να βυθίσει ένα αεροπλανοφόρο του Αμερικανικού Ναυτικού, αλλά αυτό δεν είναι ένα πλεονέκτημα στο οποίο το Πεντάγωνο μπορεί να υπολογίζει ότι θα απολαμβάνει για πάντα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για μα.